Είχαμε εκδήλωση σε ένα-δύο τετραγωνικά μιας φωτιάς. Αντιμετωπίστηκε άμεσα, δεν υπήρξε κανένα άλλο πρόβλημα. Εξετάζεται ο τρόπος που εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά από τον ανακριτικό της υπηρεσίας μας. Δεν υπήρξε καμία ζημιά. Αποσοβήθη από την πρώτη κιόλας, στιγμή. Παρόλα αυτά, σας λέω και πάλι, ότι εξετάζεται εντελεχώς τι μπορεί να προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά. Ήταν ένα τσιγάρο αναμένο, ήταν μια άλλη κίνηση σκόπιμη, ήταν μια άστοχη ενέργεια. Όλα αυτά από το ανακριτικό μας από την πρώτη στιγμή εξετάζονται με κάθε λεπτομέρεια. Εξετάζεται πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, εάν υπήρξε σκοπιμότητα ή αμέλεια ή πιθανόν από μικρά παιδιά. Πάντως κάθε πιθανότητα η υπηρεσία μας την εξετάζει λεπτομερέστατα για να ξέρουμε τι μπορεί ακριβώς να συνέβη. Υπάρχει το επιχειρησιακό μας σχέδιο από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Πράγματι σήμερα είχα μια τηλεδιάσκεψη με όλους τους διοικητές και τους προϊσταμένους κλιμακίων του Βορείου Αιγαίου, όχι για κάποιον λόγο ή να προσθέσουμε, απλά να δούμε και εν ώψη της Μεγάλης Μέρας της Χριστιανοσύνης όλα τα προβλήματα που πιθανόν να έχουν υπάρξει αυτές τις μέρες. Να τα εντοπίσουμε, να αναφερθούν τόσο σε μένα, να δοθούν λύσεις, να δούμε τυχόν αστοχής που μπορεί να υπάρχουν κατά την εκτέλεση περιπολιών ή κατά την, αν θέλετε, την εκτέλεση των περιπολιών με άλλους συναρμόδιους φορείς. Όλα αυτά τα συζητήσαμε. Το προσωπικό μας έχει υψηλό ηθικό. Είμαστε, όπως είπα, σε επιφυλακή. Έγινε ανάκληση και αναστολή αδειών. Οπότε είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη. Θέλει όμως μαζί με αυτή τη μάχη, θέλουμε δίπλα μας σύμμαχο όλους τους πολίτες στο Βορείο Αιγαίο. Αυτοί είναι οι πρώτοι που θα πρέπει να προσέξουν. Και τι εννοώ να προσέξουν? Να μην κάνουν εργασίες, να μην κάνουν αγροτικές εργασίες που θα δημιουργήσουν σπιθήρες, να μην κάνουν ηλεκτροσυγκολήσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι θα επισκεφτούν τόσο οι ντόπιοι, αλλά όσο και τουρίστες στο νησί μας και τα νησιά όλο του Βορείου Αιγαίου. Ας αποφύγουμε λοιπόν αυτές τις μέρες που έχουμε και ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες και η χώρα μας βρίσκεται γενικότερα σε υψηλό κίνδυνο, να προκαλέσουμε οποιοδήποτε σπινθήρα, ο οποίος στη συνέχεια θα προκαλέσει και πυρκαγιά. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και όχι μόνο στην καρδιά του από άποψη μηνών. Είμαστε σε μία περίοδο που έχουμε ένα δίκτυο επικινδυνότητας 4, έχει πλέον συνηθίσει ο κόσμος να ακούει, άρα αυξημένη προσοχή τόσο από τους πολίτες όσο από τους συναρμόδιους φορείς. Είμαστε σε πλήρη διασπορά της δυνάμεις μας, προσπαθούμε να παρατηρούμε, να υποπτεύουμε τα πάντα ώστε να αποφύγουμε να έχουμε οποιαδήποτε εκδήλωση πυρκαγιάς. Τόσο αστυνομικές δυνάμεις, όσο στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά και πολιτική προστασία είναι σε πλήρη συντονισμό μαζί μας για να παρακολουθήσουμε, όπως προείπα, οποιαδήποτε μικρή αιστεία πυρκαγιάς. Παρακολουθούμε όλοι αυτές τις μέρες το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Αυτό πρέπει όλους μας να μας βάζει σε μια αυξημένη ετοιμότητα και σε μια επαγρύπνηση, γιατί θεωρώ ότι το καλύτερο αποτέλεσμα το πετυχαίνει ο υπεύθυνος πολίτης. Και σε αυτό εμείς θα συντράουμε ανά πάσα στιγμή καθόλου το 24ωρο για να αποφύγουμε οποιοδήποτε θέλετε και να αποσοβηθεί οποιοδήποτε κίνδυνος. Τα εναέρια μέσα είναι στη διάθεσή μας, τόσο στη Λέσβο όσο στη Χίο και στη Σάμο. Ξέρετε ότι στη Λέσβο έχουμε δύο πετζετέλ, τα οποία επιτηρούν καθημερινά και θεωρώ ότι οι πολίτες τα βλέπουν. Επιτηρεί και ένα στρατικό ελικόπτερο, καθώς και το ελικόπτερο μεσαίου τύπου που έχουμε. Δύο ελικόπτερα έχουμε στη Σάμο και ένα ελικόπτερο στη Χίο. Είναι όλα στη διάθεσή μας και σε συντονισμό με τις επίγειες δυνάμεις είναι έτοιμα να επέμβουν ανά πάσα στιγμή. Τα εναέρια μέσα βρίσκονται σε διασπορά στον ελλαδικό χώρο. Για μία μέρα, για μία μισή μέρα για να ακριβολογούμε, χρειάστηκε να μεταβεί στη Βόρεια Εύβοια με απόφαση του ΙΣΚΙΔΙΚ για να βοηθήσει εκεί την κατάσβεση. Εμείς καλυπτόμασταν με άλλα εναέρια μέσα, όπως είχε αποφασίσει, όπως σας προανέφερα, το ΙΣΚΙΔΙΚ.